Έναν εξαίρετο συνάδελφο, κυρίες και κύριοι, έναν γνώστη της οικονομίας, έναν αναλυτή με μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα αυτά. Να καλησπερίσω τον Στάθη τον Σχοινά, τον πολύ καλό συνάδελφο που τον ακούτε κάθε απόγευμα στις 4, αν δεν κάνω λάθος, στις 3. Στις 3, καλησπέρα. Στις 3, Στάθη, στο κόκκινο, στις 105 και 5. Καλησπέρα, καλησπέρα Αναστασία. Καλησπέρα και στο πολυπληθές ακροατήριό σου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Εμείς λοιπόν, ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Θέλω να μας πεις τι γίνεται, γιατί τα έλεγα και νωρίτερα, μας τα είπαν πολύ πιο δραματικά και ο κύριος Πετρόπουλος και ο κύριος Λεχουρίτης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με μια απλή βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Όχι μόνο για να βάλεις βενζίνη ή πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Ο πληθωρισμός οφείλεται σε λόγους που σχετίζονται με τους μηχανισμούς της οικονομίας. Αλλά οφείλεται και σε κάτι άλλο. Οφείλεται και στην ψυχολογία που δημιουργείται. Και στο σκέλος αυτό, με βάση τα όσα είπε ο προλαλήσας, ο κ. Λεχουρίτης νομίζω, η κυβέρνηση στο κομμάτι της ψυχολογίας έχει κάνει απίστευτα λάθη. Δεν μπορείς όταν αναψεις πληθωριστικές πιέσεις να μιλάς για 50% αυξήσεις, γιατί δίνεις τη δυνατότητα στους κερδοσκόπους να βράσουν περίπου ενώπιον. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Χτυπάει ένα κινητό, νομίζω είναι το δικό σου Στάθη. Θα πρότεινα να το κλείσω. Δεν είναι το δικό μου. Έχει κοινό. Αλλά υπάρχει εκεί. Νομίζω ότι το κλείσαμε. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο της εκπλήξεως, ως προς το εξής. Σίγουρα ο πληθωρισμός ο συγκεκριμένος οφείλεται σε λόγους. Είναι πληθωρισμός κόστους. Δεν είναι πληθωρισμός ζήτησης. Έτσι, ακόμα και οι πρωτοετής φοιτητές γνωρίζουν των οικονομικών σχολών ότι υπάρχει πληθωρισμός ζήτησης και πληθωρισμός κόστους. Αλλά δεν θέλω τώρα να μιλήσουμε θεωρητικά. Δεν μπορεί σίγουρα η κυβέρνηση να παρεύει στο αν η κυρία Μέρκελ και η Γκάζπρομ, οι Ρωσοί, θα συμφωνήσουν σε χαμηλότερες τιμές αερίου. Mm-hmm. Ούτε μπορεί να παρεύει στις διαπραγματεύσεις των πετρελαιάδων της Σαουδικής Αραβίας και των υπολείπων του κόσμου. Έτσι. Το θέμα για μια κυβέρνηση σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πώς θα αντιμετωπίσει τη μάλιστα 4 από 12 χρόνια οικονομικής κρίσης στην ουσία συνεχόμενα, πώς θα αντιμετωπίσει τη λέλαπα των αυξήσεων η οποία παίρνει τη μορφή ντόμινο. Έτσι. Τα είπανε πολύ καλύτερα, μου οι προλαλήσατες. Για να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, θα ήθελα καταρχάς να κάνω αναφορά στην εισαγωγή του Σπύρου Στουρμελίδη. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε. Και θα προσθέσω μόνο το εξής στοιχείο. Πέρυσι ήταν όλα κλειστά το αντίστοιχο τρίμηνο. Δεν πηγαίναμε καμιά βόλτα, δεν πίναμε καφέ έξω, δεν τρώγαμε έξω, δεν ψωνίζαμε ρούχα, δεν ψωνίζαμε παπούτσια, δεν πηγαίναμε κινηματογράφη, πήγαμε θέατρο. Λογικό είναι λοιπόν να υπάρχει μια τεράστια αύξηση του ΑΕΠ λόγω αύξησης της κατανάλωσης κατά 14-15%. Μιλώ στην κατανάλωση που είναι ένας από τους πυλώνες. Όμως η ιδιωτική κατανάλωση, αν το πάρουμε σε τέτοια βάση, για να δούμε ότι δεν έχει αυξηθεί η ζήτηση τρομερά, ούτε περνάμε καμία περίοδο υλικής ευημερίας και τεραστίων διαθεσίμων από πλευράς των οικοκυριών για να κάνουν τις αγορές τους, σε τέτοια βάση υπάρχει μόνο 0,2% αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε πληθωρισμό ζήτησης, έχουν πληθωρισμό κόστος. Πώς θα αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με αυτά που είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Ο κύριος Σταϊκούρας πιστεύω ότι έχει πέσει σε μια παγίδα εμφανιζόμενος τόσο αισιόδοξος, γιατί θα πρέπει να παρουσιάσει και αντίστοιχης αισιοδοξίας, ας μου επιτραπεί ο νεολογισμός, μέτρα και ο κύριος Πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσω ότι στην προεκλογική περίοδο δεν υπήρχε βέβαια η πανδημία, αλλά ήδη έχει περάσει το 20, το 21 και έχει αποφασιστεί για το 22 μετά από μηδενικές αυξήσεις η γνωστή αύξηση του 2%. Τι μέτρα θα μπορούσαν να παρθούν, τα οποία θα ανακούφιζαν ουσιαστικά τους εργαζόμενους και κυρίως αυτούς που υφίστανται όλη αυτή τη λέλαπα των πληθωριστικών πιέσεων? Το πρώτο είναι να υπάρξουν μέτρα τα οποία να περιορίζουν τις τιμές. Δεν εννοώ με διοικητικό τρόπο. Πλαφών δηλαδή. Όχι. Τι? Μείωση, γιατί το μόνο που έχει διαρρεύσει είναι το περιτιμολογίου, κοινωνικού τιμολογίου. Κοινωνικό της τιμολόγιο, ΔΕΗ, ναι. Ναι, και ότι θα διευρυνθούν οι όροι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι θα περιλάβουν περισσότερο κόσμο. Καταρχάς, πρέπει να ξέρουμε ότι το 90% σχεδόν των τιμών που πληρώνουμε για βενζίνη, πετρέλαιο και αέριο είναι φόροι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι φόροι, μπράβο. Άρα λοιπόν μείωση των ειδικών φόρων.
Αυτό έχει συνέπεια στον προϋπολογισμό. Μα είναι η κυβέρνηση αυτή που διαρρέει σήμερα ότι δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος. Αυτό είναι μια κουβέντα που δεν ξέρω αν είναι οικονομολογικά σωστή, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω ότι λέει η κυβέρνηση. Το άλλο και ίσως αυτό σας φανεί λίγο ντεμοντέ, αλλά δεν είναι καθόλου. Ναι. Σε συνθήκες όπου δεν έχουμε στασιμότητα ως προς την ανάπτυξη, η κυβέρνηση μιλάει για έκρηξη επενδύσεων. Ένα καλό αμυντικό μέτρο για να μπορέσουν να ανακουφιστούν οι εργαζόμενοι είναι στο ότι η μικρομεσαία αυτή γενικά το 90% της κοινωνίας, αλλά κυρίως η μισθωτή όμως, ναι, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, άλλους επιβαρύνουν. Είναι η γνωστή από τις δεκαετίες του 80 και του 90 και όχι μόνο, αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή του μισθού. Δηλαδή, να το πούμε ελληνικά αυτό, γιατί δεν. Ναι, yeah. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η περίφημη άτα που υπήρχε παλιά και την ίδια αγάγη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δηλαδή, όταν αύξανε ο πληθωρισμός κατά 10%, τουλάχιστον κατά 10% θα αύξαναν και οι μισθοί. Να χαρά μου ακούγεται αυτό. Σε γιατί δεν το κάνω. Ναι, αυτό, μισό λεπτό. Και επειδή το τελευταίο καιρό έχουμε εισαγάγουμε μάλλον πολιτικά πρόσωπα υψηλού επίπεδου από την Κύπρο και τα υπουργοποιούμε, ας εισαγάγουμε λοιπόν από την Κύπρο και μια ιδέα την οποία ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει εφαρμόσει εδώ και χρόνια στην Κύπρο. Επανεισήγαγε την αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή, την ΆΤΑ. Εδώ και μερικά χρόνια. Και θέλω να πω ότι η ΆΤΑ, η αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες θα έλεγα, δεν διακόπηκε ποτέ η εφαρμογή της σε πολύ προηγμένες χώρες της Ευρωζώνης, όπως το Βέλγιο ή το Λουξεμβούργο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί οι επικριτές από την νεοφιλελεύθερη οπτική θα πούν ότι αυτό το παρελθόν λειτουργήσε ως μηχανισμός ανατροφοδότησης του πληθωρισμού. Όντως, όταν έχει 20% πληθωρισμό, 25% και αρνητικές επενδύσεις, δηλαδή μηδενικές επενδύσεις, τότε έχει στάσιμο πληθωρισμό και οδηγούμαστε σε αυτό το φαινόμενο. Τώρα όμως, υποτίθεται ότι έχουμε ανάπτυξη. Υποτίθεται ότι γίνονται επενδύσεις. Πάντα χρησιμοποιώ τις κυβερνητικές εκτιμήσεις. Κατά σύνδια, ένα ουσιαστικό μέτρο λοιπόν θα ήταν αυτό, κατά την άποψή μου. Από εκεί και πέρα, η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε διάφορα προϊόντα και η μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα άμεση ανάγκη. Είχαμε χθες εδώ τον κύριο Κορκίδη στάθη και έλεγε ότι ο ΦΠΑ πρέπει να πάει στο 6%. Δεν ξέρω, υπάρχουν πολλά προϊόντα πρώτη ανάγκη που έχουν 24%. Mm-hmm. Γιατί να έχουν 24%, μπορούν να πάνε στο 13%. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με την πρόταση του κύριου Κορκίδη για 6%. Βεβαίως. Και ο κύριος Κορκίδης προέρχεται από τον χώρο τον ευρύτερο της κυβερνήματος παράταξης. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ευρωβουλευτής, υποψήφιος ευρωβουλευτής στις τελευταίες ευρωεκλογές. Λοιπόν, και υπάρχει και κάτι άλλο. Η πρόταση για την αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή είναι πιο μετριοπαθής από την πρόταση που είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης για να κάνει ρελάν στον κύριο Τσίπρα προεκλογικά, ότι τι λέτε για αύξηση 10% στον κατώτατο μισθό. Εμείς θα δίνουμε, και επί κύριο Μητσοτάκης, το διπλάσιο της ανάπτυξης. Λοιπόν, δεν έδωσε καμία αύξηση για το 20, καμία για το 21, 2% για το 22. Ας δεσμευτεί λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ότι θα δώσει ποσοστό αύξησης διπλάσιο της ανάπτυξης, την οποία ο κύριος Σταϊκούρας πια την ανέβασε το 7% για το 2021. Ή να κάνει διορθωτική κίνηση για το 2022 πλέον. Να κάνει διορθωτική κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το μείζον, και επειδή ο πληθωρισμός θα τρέξει με ρυθμούς τους οποίους δεν μπορούμε να συλλάβουμε αν δεν πάρθουν μέτρα ανάσχεσης, πραγματικά μέτρα ανάσχεσης, και αν δεν προφυλαχτεί το εισόδημα με τρόπους, με τεχνικές που νομίζω ότι πρέπει να μπουν στο τραπέζι, τότε δεν μας περιμένουν καλές μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, όπως είπε και ο προλαλής σας. Δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Ναι, έχουμε για να ρωτήσεις. Έχουμε για μία ερώτηση, οπότε ας γίνει από όποιον από τους δύο συναδέλφους επιθυμεί να γίνει, για να προσθέσουμε τον καλεσμένο μας πρώτα. Εγώ δεν θέλω να κάνω κάποια ερώτηση. Τώρα, αυτό που ανέφερε ο κύριος Σχοινάς για το στάσιμο πληθωρισμό και την αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Απλά εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, μήπως είναι λάθος το να συγχέουμε ένα παγκόσμιο φαινόμενο όπως είναι αυτό, το οποίο επηρεάζει μέχρι και την πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία, που σημειώνει ποσοστά ρεκόρ στον πληθωρισμό της το 2008. Ναι, και τι θα κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε ως χώρα
Να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια και να κοιτάμε. Όχι, πραγματικά, δεν είπα αυτό. Η μπάλα με την θεραπεία έκφραση. Εγώ απλά λέω ότι μήπως είναι λάθος το να συγχαίουμε ένα παγκόσμιο φαινόμενο με την τιμή που μπορεί να έχουν οι γερμάδες επί παραδείγματι. Και ότι ίσως θα έπρεπε να πιέσει η κοινή γνώμη ώστε η κυβέρνηση να ελέγξει περιπτώσεις εσχροκέρδειας ακριβώς. Και αν αυτό που είπε ο κύριος Κορκίδης, δώστε μου μισό λεπτό. Αυτό που είπε ο κύριος Κορκίδης, παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Γιαννούλη, βοηθήστε με για να ανοίξουμε τη συζήτησή μας αμέσως. Αν κατάλαβα καλά, είναι ερώτηση. Μπορώ να απαντήσω? Ελάτε. Λοιπόν, καταρχάς είπα και εισαγωγικά στην τοποθέτησή μου ότι η εσχροκέρδεια, δηλαδή η άνοδος για ψυχολογικούς λόγους που δημιουργούνται ακριβώς και από κυβερνητικές αστοχίες, αλλά και από πιθανώς και από άλλους παράγοντες, είναι μόνο ένα κομμάτι του προβλήματος. Λοιπόν, είπατε για τους γερμάδες. Ακούστε να δείτε. Το κόστος σε οποιαδήποτε παραγωγή προϊόντος, είτε είναι αγροτικού είτε βιομηχανικού, εμπεριέχει το κόστος της ενέργειας. Εμπεριέχει το κόστος των μεταφορικών, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται και αυτό από την τιμή του πετρελαίου, της βενζίνης ή του όπιου ή του αερίου, άρα και αυτό εμπεριέχει το κόστος της ενέργειας. Δηλαδή, αν τα δούμε όλα τα προϊόντα σε τελική ανάλυση, εμπεριέχουμε ένα κόστος το οποίο έχει να κάνει με βασικά κόστη, γι' αυτό μιλάμε για πληθωρισμό κόστος. Σίγουρα δεν μπορούμε να. Δεν είναι θέμα σύγχυσης. Αναγκαστικά, όταν ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας, των μεταφορικών, των άβλων κτλ. Και ο άλλος θα πρέπει να αυξήσει την τιμή που θα πουλήσει για να μην μπει μέσα. Για να μετακινήσει αλλά το κόστος. Τι θα κάνει όμως πιθανώς κατάχρηση μιας πραγματικής κατάστασης και θα οδηγηθεί σε εσχροκέρδεια, τότε επειδή κάποιος υπουργός δήλωσε ότι η αύξηση θα φτάσει στο 50% και την άλλη μέρα το πρωί κάποιοι έξυπνοι αύξησαν κάποια προϊόντα κατά 25% ή κατά 20%, χωρίς να υπάρχουν ακόμα οι πραγματικές αιτίες, αυτά όντως πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά νομίζω ότι δεν μιλάμε για αυτό τώρα. Στάθη Σχοινά, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Να σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε, κυρίες και κύριοι.